Εκφράστε στον εαυτό σας «Είμαι όμορφος, επιδέξιος, χαρισματικός». Εγώ είμαι. Εγώ είμαι όμορφος. Εγώ είμαι επιδέξιος. Εγώ είμαι χαρισματικός. Το όμορφος έχει την έννοια της ευεξίας μέσα σου. Έτσι ό,τι κάνεις και ό,τι βλέπεις, θα λαμβάνεις ευεξία. Το επιδέξιος έχει τις πράξεις σου. Είτε είναι δημιουργικές, είτε είναι καταστροφικές. Έτσι εγώ είμαι επιδέξιος στο να με καταστρέφω. Ή είμαι επιδέξιος στο να με δημιουργώ. Και τρίτον, εγώ είμαι χαρισματικός. Μέσα από το εγώ είμαι χαρισματικός, αναγνωρίζεις ποια είναι η ενέργειά σου ως ψυχική ενέργεια και ως θεϊκή ενέργεια. Ό,τι από αυτά τα τρία έχεις αναγνωρίσει, είτε αρνητικά είτε θετικά, και τα τρία είσαι εσύ. Όλα έχουν την αναγνώριση, κοιτώντας σε σένα. Και τώρα δες, ντρέπεσαι όταν δεν κοιτάς σε σένα. Και κοιτάς αυτά που έχεις σε κάποιον άλλον.
αυτά που έχεις μπορεί να κοιτάξεις. Όχι άλλα από αυτά που έχεις. Αυτά που έχεις αναγνωρίσει είναι ο πλούτος σου. Όχι όσα έχεις αρνηθεί. Αυτά που έχεις κάνει έχουν τελειώσει. Αναγνώρισε τώρα τι κάνεις. Ότι έχει ζήσει, χάρισέ το στον παρελθόντα χρόνο. Και ζήσε στον παρόντα. Ποιος είσαι? Και αναγνώρισε το χάρισμά σου. Ο δρόμος σου είναι πάντα αυτός που περπατάς. Είτε είναι λάθος, είτε είναι σωστός. Αυτό που είσαι αλλάζει. Στον κάθε δρόμο που περπατάς για σένα. Κάποτε ήσουν παιδί. Ήσουν και έκανες άλλα πράγματα. Κάποτε ήσουν έφηβος. Έκανες και περπάταγες άλλα πράγματα. Νέος, μεσήλικας, ηλικιωμένος, είσαι πάντα κάτι άλλο. Αν κοιτάς προς τα σένα, σωστά είσαι. Περπατώντας και βλέποντας το λάθος δρόμο και αναγνωρίζοντας το σωστό, γίνεσαι σοφός. Αν το επιδέξιος το έκανες πονηρός ή καταστροφικός, εσύ είσαι. Αν το επιδέξιος το κάνεις δημιουργικό, εσύ είσαι. Απλά αναγνώρισέ το.
Έρχεται τώρα η ώρα της ουσίας σου. Με ντροπή είσαι ανούσιος. Με τροπή στο χάρισμά σου ουσιαστικός. Ως αλήθεια, αίσθηση, ουσία, γεύση. Αυτή είναι η σχέση, η δική σου, με εσένα, ως άνθρωπος, με ομορφιά, επιδεξιότητα. Χαρισματικός, ουσιώδης, αληθινός. Όλα είναι ο φόβος σου. Να μην είμαι, για να είμαι, κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Και τώρα δες το φόβο σου. Να είμαι εγώ που είμαι. Η αλήθεια και η ουσία μου ως άνθρωπο. Επί της γης. Ο άνθρωπος που είναι ο μεσάζοντας για να υπάρχει η γη και ο Θεός. Ακούστε το νου σας, για ποια ανάγκη σας μιλά. Ανάγκη να έχω Θεό, να έχω εμένα ή να ζω στη γη. Και εγώ σου λέγω, η ανάγκη μου να υπάρχεις και να υπάρχει γη και να υπάρχω εγώ είναι μέχρι την ολοκλήρωση. Τώρα δες ποια είναι η δική σου ανάγκη για να νιώσεις και την ανάγκη της γης. Έτσι αλλάζοντας εσύ, θα αλλάξει και εκείνη. Και εγώ θα ζήσω την ολοκλήρωση της ανάγκης.
να γνωρίζεις ότι υπάρχει και το τίποτα, υπάρχει και το όλο. Αναγνώρισε και χάρισε ζωή στη ζωή σου. Ό,τι δεν κάνεις τώρα, έχει τελειώσει. Ό,τι είσαι, υπάρχει. Ό,τι θέλεις, θα γίνει. Η ζωή και το φως επί της γης. Αμήν. Όταν, Δαβίδ, εσύ ολοκληρώσεις αυτές τις τρεις διαδρομές, το χάρισμά σου, η αίσθηση και η ουσία σου θα πλώσει στους ανθρώπους την έλξη να φτάσουν στο χάρισμά τους χωρίς ερώτηση, αλλά με θέληση. Και εσύ, Χριστίνα, όταν δεχτείς το χάρισμά σου, η ουσία θα απλωθεί και θα έρχονται οι άνθρωποι να λάβουν και εσύ θα νιώθεις, θα αισθάνεσαι και από την αίσθησή σου θα δίνεις. Το κενό σου θέλει συμπλήρωμα. Και τώρα στους ανθρώπους, η ομορφιά είναι αυτό που βλέπεις. Η επιδεξιότητα είναι αυτό που βιώνεις ζώντας τη γη. Το χάρισμα είναι η θεϊκή σου ενέργεια να ζήσεις ως αυτό που είσαι. Η ουσία είναι η αναγνώριση όλων και η δική σου αλήθεια.
είσαι ένας άνθρωπος Θεός. Αμήν. Πριν γιωθώ, θα σας πω και αυτό που μου λέει τώρα. Ο Δαβίδ είναι ο γήινος λόγος. Έτσι μπορείτε να συνδεθείτε μαζί του μέσα από την ανθρώπινη φύση σας. Έτσι τα δύο πρώτα που είναι η ομορφιά και η επιδεξιότητα μπορεί εκείνος να σας οδηγήσει μέσα από τη δική του αίσθηση. Εάν και εφόσον εσείς όμως βλέπετε εγώ είμαι ο θεϊκός λόγος, για να μπορέσετε να συνδεθείτε μαζί μου χρειάζεται να αναγνωρίσετε το θεϊκό σας κομμάτι. Αυτό θα συμβεί μόνο όταν αρχίσετε να υπάρχετε, αφήνοντας δηλαδή ντροπή και λαμβάνοντας μέρος του εαυτού σας. Όταν φτάσετε σε ένα σημείο να νιώσετε το χάρισμά σας ως θεϊκότητα, τότε μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μου και να λάβετε. Μου έκανε εντύπωση που είπε ότι μας έχει ανάγκη και έβλεπα αυτό το μανιτάρι που σας έχω πει στο λόγο του να είναι και δικό του. Έτσι η δική του ανάγκη με τη δική σας ανάγκη ως άνθρωποι μπορεί να σας συνδέσει με εκείνον και να έχετε σύνδεση μέσα από το χάρισμά σας, δηλαδή την ιδιότητα που είσαστε. Χρειάζεται να φτάσετε όμως να αναγνωρίζετε και μέσα από την αναγνώριση θα μπαίνετε
στη δική σας διαδρομή. Θέλω να γνωρίζετε ότι τα περισσότερα λάθη που έχετε κάνει στη ζωή σας τα έχετε κάνει γιατί ήσασταν τηλεκατευθυνόμενοι. Δηλαδή λαμβάνατε μία αρνητική ενέργεια που δεν ήταν δική σας και για το δικό σας δρόμο και έτσι οδηγούσατε εσάς σε λάθος καταστάσεις. Αυτό μπορούσε να συμβεί εύκολα επειδή εσείς ως ύπαρξη ήσασταν ανύπαρκτοι. Έτσι οι άνθρωποι δεν έχουν ζήσει αυτό που ήρθαν να ζήσουν στη γη, ζουν μόνο αυτό που παίρνουν εντολή. Το κάνουν δικό τους, το υιοθετούν, χαίρονται και ικανοποιούνται από αυτό και μέσα από την ικανοποίηση κάνουν την επιδεξιότητά τους. Έτσι να γνωρίζετε ότι στη ζωή σας λίγες φορές ζήσατε ως πραγματικότητα και περισσότερες ζήσατε μέσα από την κατεύθυνση της αρνητικότητας. Επειδή η θετικότητα δεν έχει κατεύθυνση, έχει μόνο εσένα να πηγαίνεις προς τα εκεί, χρειάζεται να φτάσεις να σε αναγνωρίσεις. Ό,τι βλέπεις, ό,τι αισθάνεσαι και είναι δικό σου, βγάλε οποιονδήποτε από μπροστά σου, πιστεύεις ότι είναι για εκείνον και βάλ τον στη θέση της επιδεξιότητάς σου. Τότε από εκεί θα αναδυθεί μέσα σου η ουσία και θα αρχίσεις να τη γεύεσαι. Έτσι θα αρχίζει να γεννιέται μέσα σου το χάρισμα αυτό που εσύ επιδέξια έχεις αρνηθεί. Έτσι θα δεις την αλήθεια σου και ως άρνηση και ως θετικότητα. Η άρνηση σε κατευθύνει και εσύ χρειάζεται να οδηγήσεις τον εαυτό σου σε μία διεύθυνση δική σου διαδρομής. Αυτό το δικό μου είναι που θα σταματήσει τον άνθρωπο να παλεύει με τη δίκη και την αδικία. Το άδικο και το δίκιο θα γίνει το δικό μου. Το δικό μου λάθος, το δικό μου θέλω, το δικό μου κάνω, το δικό μου εγώ είμαι. Έτσι θα δείτε εκεί ότι θα είσαστε ως ουσία και όχι ως εκδίκηση. Τώρα φτάσατε σε ένα σημείο που χρειάζεται να νιώθετε. Ό,τι νιώθεις, εξέφρασέ το στον εαυτό σου. Και αν δεν πάρεις απάντηση, στο δάσκαλό σου. Αλλά γίνε ουσιαστικός και εκφράσου. Όχι εκδικητικός.
Δώσε αξία στη δική σου έκφραση που έρχεται πρώτα από τη δική σου αναγνώριση. Έτσι η επιδεξιότητα θα είναι δική σου και η ανικανότητα σε εκείνον που σε κατεύθυνε. Έτσι αντί για ικανοποίηση θα λαμβάνεις ευχαρίστηση. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ευχαριστείς τον άλλον, επειδή η δική σου ευχαρίστηση δεν έχει λάβει θέση μέσα στο είναι σου. Όλα έχουν ουσία. Και αξία. Όλα έχουν τη δική τους θέση. Και τη δική τους ζωή. Εσύ όμως είσαι ένας. Ένας για σένα. Και ένας για τη δική σου ζωή. Θα σε αφήσω εδώ. Για να ετοιμαστείς. Και να ζήσεις τη νέα ζωή. Αμήν.